Καλησπέρα. Το Animaker είναι μια εφαρμογή με την οποία δημιουργούμε επεξεγηματικά βίντεο, βίντεο παρουσιάσεις, γενικά βίντεο τα οποία περιέχουν μέσα κίνηση animation με αντικείμενα και χαρακτήρες. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε λίγο τα βασικά του animation για αντικείμενα. Θα κάνουμε ένα μικρό παράδειγμα, σαν και αυτό εδώ. Ένα απλό λοιπόν μικρό βεντεάκι με κάποια στοιχεία τα οποία έχουν κίνηση. Να επιστρέψω λοιπόν πίσω. Και ξεκινάμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα νέο βίντεο όπως λέει εδώ. Θα το κάνω εγώ με να είναι κενό στην αρχή ή και από εδώ αν επιλέξω έχει κάποια πρότυπα, αλλά είναι καλύτερο στην αρχή να ξεκινήσουμε με ένα κενό. Θα επιλέξω οριζόντιο βίντεο Και μπαίνουμε λοιπόν στο περιβάλλον της εφαρμογής. Εδώ είναι η σκηνή μας. Από αριστερά επιλέγουμε τα διάφορα αντικείμενα, τους χαρακτήρες, κείμενο, background. Εδώ είναι οι ιδιότητες κάθε σκηνής. Και κάτω είναι το timeline. Θα το εξηγήσουμε καλύτερα. Ας κάνουμε λοιπόν τη σκηνή μας. Είναι αυτό εδώ ο άσπρος κανβά. Μπορώ να βάλω χρώμα, αλλά θα επιλέξω εγώ από τα background, θα ψάξω μια πόλη, city, να βρω ένα background από πόλη, όπως αυτό εδώ το επιλέγω και μπαίνει λοιπόν στη σκηνή μου. Αν το επιλέξω, εδώ βγαίνουν κάποιες ιδιότητες του, κάποια φίλτρα, να αλλάξω αν θέλω τη θέση του ή να αλλάξω την παλέτα. Έχει τα χρώματα μπορώ να τα αλλάξω ξεχωριστά ή να βάλω ένα έτοιμο, μια έτοιμη παλέτα χρωμάτων που έχει εδώ. Και βλέπουμε κάτω, είμαστε λοιπόν στο video timeline, είναι δηλαδή η γραμμή του χρόνου του βίντεο. Αυτόματα το έχει δώσει 10 δευτερόλεπτα διάρκεια και αν θέλω μπορώ να μεγαλώσω τη διάρκεια αλλά τα αφήνω λοιπόν εγώ στα 10 δευτερόλεπτα. Και αφού έχουμε κάνει τη σκηνή μας, να βάλουμε λοιπόν το ποδηλάτι. Θα ανοίξω εδώ στα αριστερά, θα πάω στα αντικείμενα, στα props και θα ψάξω ένα ποδήλατο, bike. Θα βάλω αυτό εδώ. Έχει μπει λοιπόν το αντικείμενο, βλέπετε το αντικείμενο, μπορώ να το μικρύνω. Και αν θέλω να το αλλάξω θέση, από εδώ, και βλέπω ότι τώρα που το έχω επιλέξει είμαι στη γραμμή χρόνου αντικειμένων ενώ όταν επιλέγω τη σκηνή, κάνω διπλό κλικ εδώ στη σκηνή, είμαι στη γραμμή το timeline του βίντεο γενικά. Ενώ όταν επιλέγω ένα αντικείμενο, είμαι στο timeline του αντικειμένου. Αυτό γιατί όταν είχα την κεφαλή εδώ, θα εμφανίζεται τώρα αν παίξω από εδώ τη σκηνή μου με το play, κάπου στο 7ο δευτερόλεπτο. Αν θέλω όμως να εμφανίζεται από την αρχή, θα το επιλέξω και θα επιμικίνω τη γραμμή του χρόνου. Θέλω να είναι π.χ. από το 2 ως το 8. Άρα, αν πάω κάπου εδώ και πατήσω play, θα δω ότι εμφανίζεται κάπου στο 2 και θα εξαφανιστεί κάπου στο 8. Εγώ όμως θέλω να κάνω ένα, μια κίνηση σε αυτό το αντικείμενο. Άρα λοιπόν το επιλέγω είτε από εδώ ή πατάω το animation timeline για να βρω το αντικείμενο εδώ κάτω, να το επιλέξω, να εμφανιστεί. Θέλω να κάνω μια κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά. Γι' αυτό έχει λοιπόν το κουμπάκι εδώ, αφού επιλέξω το αντικείμενο, το κουμπάκι Smart Move, έξυπνη κίνηση. Το πατάω λοιπόν και βλέπουμε ότι μου έχει προσθέσει ένα δεύτερο καρέ. Είμαι εδώ στο πρώτο και εδώ έχει βάλει ένα δεύτερο. Αν θέλω αυτό το επιμικίνω και βλέπω μια προεπισκόπηση του εφέ με το preview από εδώ. Βλέπουμε είναι πάρα πολύ γρήγορη κίνηση αλλά θα το αλλάξουμε μετά. Ας κάνω apply για να εφαρμοστεί το εφέ για να δούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε μετά. Αφού επιλέξουμε το αντικείμενο, βλέπουμε εδώ έχουμε τα δύο καρέ της αρχής και του τέλους και διαρκούν πάρα πολύ λίγο. Βλέπετε ότι είναι πολύ μικρό το διάστημα, άρα θα πάω αυτό στο τέλος, κάπου εδώ. Και τώρα με το πριγκύρ βλέπουμε είναι πιο αργή η κίνηση, όπως θα ήταν και σε ένα ποδήλατο. Και στο πρώτο καρέ να το βγάλω έξω από τη σκηνή το, και το δεύτερο και αυτό έξω για να διασχίζει κανονικά όλο το δρόμο. Και όπως είναι τώρα που έχω πατήσει Apply, όλο αυτό σαν αντικείμενο μπορώ να το μετακινήσω, να το μεγαλώσω αν θέλω και να παίξω τη σκηνή μου κάπου από εδώ με το Play το αριστερό. Με αυτό παίζει όλη η σκηνή από την αρχή. Και έχει γίνει το εφέ του ποδηλάτη. Να δείξουμε τώρα να βάλουμε και ένα αυτοκίνητο. Επιλέγω εδώ το, το σιρταράκι. Να βρούμε ένα. Στα πρόπερ ένα αυτοκίνητο. Ναι, αυτό εδώ λοιπόν. Ε, αυτά που είναι με πράσινο δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Ας βάλω αυτό το αυτοκίνητο. Να το μικραίνω και αυτό. Να το βάλω να είναι και αφ... αυτό έξω από τη σκηνή. Και να ξεκινάει, βλέπουμε λοιπόν, θέλω και αυτό να... να μπαίνει στη σκηνή μου γύρω στο 4 και να φεύγει γύρω στο 10. Θα το κάνω και αυτό να έχει animation. Θα το επιλέξω με το κουμπάκι smart move ίσως να το μικρύνω λίγο ακόμα όχι καλά είναι με το Smart Move θα το βάλω και αυτό να βγαίνει εντελώς από τη σκηνή είναι πάρα πολύ γρήγορο βέβαια να μάξει πάει θα το κάνω εγώ να είναι κάπου εδώ όχι είναι πολύ αργό άρα θα πρέπει να μικρύνω και το χρόνο του κάπως όλου του αυτοκινήτου άρα θα το πάω να είναι γύρω στο 5 με 8 κάπως έτσι ή και ακόμα μικρότερο κάνω λοιπόν apply αυτό το εφέ Βλέπουμε λοιπόν τώρα στη γραμμή αντικειμένων έχω το ποδήλατο που είναι από το 2 το 8, το αμάξι από το 5 μέχρι το 8 ή μπορώ να το αλλάξω όλα αυτά όπως θέλω και να πάω την κεφαλή μου κάπου εδώ να δω πώς είναι μέχρι τώρα όλο το εφέ μου. Εδώ όμως κάτι γίνεται με τα αμάξι. Νομίζω τα αμάξι φαίνεται να είναι από πίσω μπροστά από το ποδήλατο. Ναι. Αυτό πώς διορθώνεται λοιπόν θα επιλέξω το αυτοκίνητο. Είναι λοιπόν μπροστά από το ποδήλατο σαν επίπεδο θα το βάλω εδώ να πάει να το πάει παρακάτω move to back για να δούμε λοιπόν τώρα πως θα φαίνεται ναι τώρα πήγε ένα επίπεδο πίσω οπότε διορθώθηκε και αυτό το πρόβλημα και τώρα να δείξουμε μια πιο σύνθετη κίνηση με με ένα μπαλόνι πάλι από τα properties, να βρω ένα που είχα βρει πριν μπαλούν ένα μπαλόνι όπως είναι στα αγγλικά βάλω αυτό εδώ για παράδειγμα που είναι δωρεάν, θα το μικραίνω αρκετά γιατί είπε ότι θα είναι πιο μακριά στον αέρα αυτό ας το έχω από την αρχή όλη της σκηνής μέχρι το τέλος, το μπαλόνι και μπορώ να κάνω μια πιο σύνθετη κίνηση με το Smart Move πάλι, του δίνω μια εδώ κίνηση, ας πούμε μέχρι εδώ, βλέπουμε προσθέθηκε, και αν θέλω και από εδώ χειρονακτικά, με την κεφάλι, πατάω το Συν, βάζω και ένα άλλο σημείο, κάπου εδώ, ή, ή από εδώ, ή από εδώ πάλι με το Συν, βάζω και άλλα keyframes όπως λέγονται στη γλώσσα των animaker και για να δούμε τώρα πως θα φαίνεται αυτό περίπου μπορώ όμως να κάνω ας το κάνω πιο αργό γενικά η κίνηση να είναι πιο αργή να τα αραιώσω αυτά κάπως Και να το κάνω μια πιο φυσική την κίνηση, να πάω το ποντίκι μου πάνω εδώ στη γραμμή, μόλις γίνει πορτοκαλί, είναι λίγο δύσκολο να το πετύχω βέβαια, να τη σύρω, να την κάνω να κάνει μια καμπύλη. Και επίσης μπορώ σε ένα σημείο να το κάνω αν θέλω να μικραίνει εκεί σε αυτό το σημείο. Για να δούμε λοιπόν. Κάπως φαίνεται πιο φυσική η κίνηση τώρα. Θα μεγαλώσω λίγο αυτό. Και γενικά όλη τη διάρκεια να είναι πιο αργό. Εντάξει λοιπόν. Έχω τελειώσει και με αυτό. Να το κάνω μια προεπισκόπηση. Και αφού βάλαμε λοιπόν, τα, είδαμε τα βασικά του animation, ε, μπορώ με τη διαγραφή εδώ December να κάνω reset, να διαγράψω όλα, όλα τα animation που έχω κάνει ή αν θέλω να ξεκινήσω από την αρχή, διαγράφω το αντικείμενο και το ξανακάνω. Ας βάλουμε και κάποια καρτέλα για κείμενο από το text εδώ, ένα απλό heading, να γράψουμε κάτι στα ελληνικά... η Lato, για παράδειγμα και να αλλάξω το χρώμα του κάτι που να φαίνεται πιο καλά κάπως έτσι και να αλλάξω το εφέ του εφάνισης ας το παίξω τώρα λίγο από εδώ εδώ λοιπόν το κείμενο να εμφανίζεται το εφέ εισόδου με ένα pop από αριστερά και το εφέ εξόδου το exit effect να βάλω ένα fade out για παράδειγμα και αυτό το κείμενο θέλω να πάει στην αρχή να βγαίνει στην αρχή για να δούμε λοιπόν τώρα από την αρχή πατάω εδώ να πάω την κεφαλή μου στην αρχή Είναι πολύ μικρό το η διάρκεια του κείμενο, επιλέγω εδώ το κείμενο, άρα να το κάνω να έχει λίγο παραπάνω χρόνο και να το παίξω τώρα από την αρχή. Και να βάλουμε και μια μουσική που υπάρχει εδώ έτοιμη, εδώ το music μουσική να περιμένω λίγο να φορτώσει. Έχει μπει η μουσική, όμως εγώ ήθελα απλά να δω πώς είναι. Έχει μπει εδώ κάτω. Ας τη σβήσω λίγο με το εδώ. Ωραία. Άρα με το που πάμε το ποντίκι πάνω αρχίζει και παίζει και κάνουμε, όταν κάνουμε κλικ θα μπει στη γραμμή εδώ του ήχου, εδώ κάτω. Θα το πάω εγώ να μπαίνει από την αρχή και να πάει μέχρι το τέλος, μέχρι το 10 δηλαδή και μπορώ να αλλάξω, αν θέλω, την έντασή του από εδώ να μην είναι και πάρα πολύ για να δούμε τώρα όλη τη σκηνή και να δώσω ένα όνομα εδώ στο, στο έργο μου το λέγω νούμερο 2 γιατί έχω ήδη ένα άλλο με το ίδιο όνομα και τώρα έχουμε τελειώσει ε, να γυρίσω πίσω στο πίνακα ελέγχου στα έργα μου ακόμα δεν έχει εμφανιστεί το εικονίδιο αλλά εδώ μπορώ να το κάνω αναπαραγωγή αλλά να πάρω από εδώ τον σύνδεσμο μπορώ να πάρω από εδώ το σύνδεσμο διαμοιρασμού και έτσι να το κάνω λοιπόν αντιγραφή, όσοι το έχουν να μπορούν να δουν αυτό το βιντεάκι. Όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλο βίντεο, μπορούμε να το κατεβάσουμε αυτό και σε μορφή βίντεο από το Manage Exports, αλλά έχουμε νομίζω 5 βίντεο, 5 λήψεις το μήνα περίπου στη δωρεάν έκδοση. Αλλά μπορούμε να το παίξουμε όσο φορές θέλουμε με το σύνδεσμο από εδώ. Για να το δούμε λοιπόν τι κάναμε και εδώ. Αυτό θα βλέπουν όσοι έχουν το σύνδεσμο. Ωραία. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώς κάνουμε animation με αντικείμενα. Σε επόμενο βίντεο θα δείξουμε πώς κάνουμε με χαρακτήρες.